Λοιπόν, ωραία, δεν νομίζω ότι υπάρχει μέσα στην αίθουσα αυτή κάποιος ο οποίος να μην υποστηρίζει ότι η ορθή αντιμετώπιση του περιστατικού είναι πρώτα φαρμακευτική αγωγή και μετά πιθανότατα η χειρουργική επέμβαση. Όμως το debate δεν είναι ανάμεσα στη φαρμακευτική αγωγή και στην χειρουργική επέμβαση γενικά. Έχουμε ένα συγκεκριμένο σενάριο. Δηλαδή, πέρα από σωστοί ουρολόγοι, πρέπει να είμαστε και πρακτικοί και κυρίως σήμερα πια. Αυτός ο ασθενής είναι 60 χρονών, ένας νέος άντρας, ενεργός κοινωνικά, ενεργός επαγγελματικά, ο οποίος και μάλιστα αυτοκινητιστής. Θέλω να πω ότι αυτός ο ασθενής ζητάει, πιστεύω, μια πιο άμεση αντιμετώπιση. Ένα δηλαδή σημείο υπέρ της επέμβασης, της πιο άμεσης αντιμετώπισης, είναι αυτό, ότι θέλει να λυθεί το θέμα του γρήγορα. Και δεν έχει νομίζω το περιθώριο να περιμένει 6 μήνες ή ένα χρόνο μέχρι να βρει βελτίωση. Που μπορεί στο διάμεσο να χρειαστεί και καθετήρας και δεν ξέρω τι άλλο. Μπορεί, δηλαδή, μέσα από το ένα χρόνο, να με επιτρέψετε έτσι να γίνω λίγο καλό χιούμορ, θα έχει ορίσει όλη την εθνική ή όλες οι καφετέρες της πόλης. Δηλαδή, αυτός ο ασθενής είναι σαν να λέμε σε έναν πιλότο που έχει μια. Μια λιθίαση από ουρικό οξύδα, σου καθώς 2-3 μήνες αγκαλοποίηση και το βλέπουμε. Δεν έχει το περιθώριο αυτό. Δεν είναι το ίδιο σημαντικό, οπωσδήποτε. Αλλά πιστεύω ότι σε αυτόν τον ασθενή θα έπρεπε να κλείνουμε λίγο προς την επέμβαση. Γιατί είναι 60 χρονών ενεργός επαγγελματικά. Πιστεύω ότι εντάξει, η λέξη ορθός για το συγκεκριμένο περιστατικό δεν μπορούμε να την πούμε έτσι πολύ εύκολα με την έννοια ότι πιθανώς και οι δύο προσπελάσεις και κάθε μία να έχει μια οπτική γωνία που να είναι ορθή. Στη συγκεκριμένη τοποθέτηση πάλι τα συμπτώματα στα οποία αναφερόμαστε, έτσι, εξακολουθώ να λέω ότι είναι τα συμπτώματα αποθήκευσης. Λέμε θα κατουρίσει όλη την εθνική. Γιατί έχει επιτακτικότητα και συχνουρία. Νομίζω ότι το συγκεκριμένο περιστατικό, εντάξει, ας πούμε το συγκεκριμένο περιστατικό, ο συγκεκριμένος ασθενής είχε και μια οριακή νυχτερινή πολυουρία, η οποία βελτιώθηκε με την αλλαγή των αλφα-μέα, τα οποία συγκρατούν υγρά, και πήρε και ένα αντιμουσκαρινικό και βελτιώθηκε η κατάστασή του και δεν χρειάστηκε να χειρουργηθεί. Σας το λέω έτσι σαν ένα θεωρητικό σενάριο. Έτσι λοιπόν, δεν μπορούμε μονίμως στρεφόμαστε, δηλαδή παίρνετε σαν δεδομένο ότι στο συγκεκριμένο ασθενή θα φύγει η απόφραξη και 100% ο συγκεκριμένος ασθενής δεν θα κατουράει όλη την εθνική. Σε αυτό είναι που διαφωνώ ριζικότατα και ξεχνάμε, έχει 30% πιθανότητα να κατουράει την εθνική ή και να κατουργέται παραπάνω. Δεν το λέω με την έννοια για να υποστηρίξω τη δικιά μου ομάδα. Νομίζω ότι αυτό είναι αποδεκτό μέσα σε αυτή την αίθουσα. Επιπλέον, αυτό είναι η άλλη άκρη, δεν είναι τον άκρο, αλλά η άκρη είναι πια ότι σε κάποιον που έρχεται για μια έστω ελαχιστότητα επεμβατική χειρουργική πράξη, την πιο ελάχιστα επεμβατική, υπάρχει πιθανότητα σε αυτόν τον ασθενή να του πούμε ότι 100% δεν θα κατουργέσαι επάνω σου ή το ανάποδο ότι 100% θα μπορείς να κατουρήσεις και θα κάνεις επίσχεση. Δεν υπάρχει ένα ελαχιστότατο, απειροελάχιστο ποσοστό ή το ένα άκρο ή το άλλο. Υπάρχει. Με τη φαρμακευτική δεν υπάρχει. Βέβαια, συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε ο κ. Αλιβιζάτος, ότι ας μην πηγαίνουμε στα άκρα, δηλαδή να δίνουμε σε όλους φάρμακα ή όλους να τους χειρουργούμε. Κάπου στη μέση είναι τα πράγματα και συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε ο κ. Μητρόπουλος, ότι δυστυχώς δεν ξέρουμε το προφίλ αυτού που θα. Να ρωτήσω, Τάσο, εσύ που είσαι και ειδικός. Καταρχάς, αυτό που λες, το συζητήσαμε χθες στην ομάδα μας και είπαμε ακριβώς ότι είναι πιθανόν, το γνωρίζουμε αυτό. Να κάνουμε την επέμβαση, να άρουμε την απόφραξη και να εξακολουθήσει ο άνθρωπος αυτός να έχει επιτακτική ούρηση. Απλώς αισθανθήκαμε μεγαλύτερη ασφάλεια σε αυτόν τον άρρωστο να έχουμε κάνει την επέμβαση, να έχει φύγει ο προστάτης από τη μέση και να του δώσουμε, εάν επιμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα, μετά το αντιμουσκαρινικό, που θα είναι ένα φάρμακο. Ενώ εσύ τελικά αυτή τη στιγμή, αυτό που μας λες είναι, ξεκινάω, διότι εκεί μας το αφήσατε λίγο θολό. Μας είπατε για τις ερώτησες, πόσα φάρμακα θα του δώσετε τελικά, 3, 4, μου λέτε, θα ξεκινήσω με αλφα μπλόκερ και αναστολέα της 5α αναγωγάσης, αλλά τώρα ξαφνικά μου έχεις βάλει μέσα και το αντιμουσκαρινικό. Και το πρώτο μου ερώτημα είναι, σε αυτόν τον άρρωστο εσύ θα φοβόσουν να πάθει επίσχεση που έχει ένα προστάτη 60 γραμμάρια, υπόλοιμα 100
ή δεν υπάρχει κανένας άρρωστος που να φοβάσει ότι μπορεί να πάθει επίσχυση πριν το χειρουργείο δίνοντας αντιμουσκαρινικό? Πολύ καλή ερώτηση, κλασική ερώτηση για το θέμα των αντιμουσκαρινικών. Σήμερα με τις μελέτες που έχουμε, έχουμε καταλήξει για την ασφάλειά τους στα εξής. Υπάρχει μελέτη η οποία έχει χρησιμοποιήσει ασθενείς από 5 ml το δευτερόλεπτο και πάνω ροή, έτσι είναι πολύ μικρό το 5, και υπόλοιπα των ουρών 200 ml. Η διαφορά που έχει βρεθεί σε ασθενείς συνολικά από μια μετανάλυση του ΤΣΑΠ, 5.000 ασθενείς που πήραν το αντιμουσκαρινικό, βρέθηκε ότι ενώ ήταν 0,01% στο placebo group, στο κομμάτι του αντιμουσκαρινικού πήγαινε στο 0,04%, 0,05%. Δηλαδή είναι απειροελάχιστη, έτσι και ο φόβος που έχουμε για το αντιμουσκαρινικό, πραγματικά θεωρώ ότι είναι ένας φόβος που μας έχει από τα φοιτητικά μας χρόνια περάσει μέσα μας και δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε. Δεν σημαίνει ότι πάντα θα βοηθήσει, αλλά τουλάχιστον στο κομμάτι της επίσχεσης, από ό,τι φαίνεται, έτσι, υπάρχουν από τη στιγμή 14, είναι 5 ιαπωνέζικες μελέτες, 19, που όλες συμφωνούν ότι είναι απειροελάχιστος ο κίνδυνος να συμβεί... Ωραία, εγώ το δέχομαι. Άρα τελικά η πρότασή σας είναι 3 φάρμακα. Η πρόταση σε αυτόν ήταν αρχικά αλφα μπλόκερ, αντιμουσκαρινικό και αλλαγή του αλφα-μέα. Έτσι, άρα όχι πρώτη. Αναστολία. Όχι, στην αρχή, γιατί είχε τη συστηματική λειτουργία. Άρα όχι το βασικό φάρμακο που λέει ο κύριος Γκουγκούσης, ότι είναι το μόνο φάρμακο έτσι. Που αναστέλει τη φυσική εξέλιξη της νόσου. Ξεκίνημα... Είναι μόνο συμπτωματικά φάρμακα. Θα μείνει με τα ίδια συμπτώματα 60 χρονών και επί πόσα χρόνια θα του δίνουμε αυτό το συνδυασμό. Ένα λεπτό. Ξεκινάμε έτσι, στη συνέχεια, έτσι, γιατί ήταν το θέμα της συστηματικής λειτουργίας. Θα προσθέσουμε και τη ΜΕΤΑΛΘΑ αναγωγάση. Για να αναστείλουμε τη φυσική εξέλιξη της νόσου. Στη συνέχεια, με ποια κλειδί μετά... και πότε. Και μετά και ένα PDE5 για να αποκαταστηθεί η στήση του. Μετά από ένα χρονικό διάστημα 4-5 μηνών, τον ξανααξιολογούμε και μπορούμε να προσθέσουμε την 5α αναγωγάση, η οποία θα αναστείλει την φυσική εξέλιξη της νόσου και μετά μπορούμε να αφαιρέσουμε τον α-μπλόκερ, γιατί έχει φανεί ότι τον α-μπλόκερ, όταν κάνει συγχωρήγηση με 5α αναγωγάση, μετά από ένα χρόνο μπορεί να τον αφαιρέσει. Πάντως, η χορήγηση 5 μήνες μετά της 5α αναγωγάσης διακόπτοντας το α-μπλόκερ, δεν υπάρχουν τέτοια paper με τέτοιους συνδυασμούς. Είναι προσωπική στρατηγική για το συγκεκριμένο άλλο. Όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο. Είπα, θα δώσει την 5α αναγωγάση, θα πάρει για κάποια φάση 3 φάρμακα, 5α αναγωγάση, α-μπλόκερ και αντιμουσκαρινικό. Και μετά από ένα χρόνο αγωγής με αυτά, μπορείς να αφαιρέσεις τον α-μπλόκερ. Υπάρχουν δεδομένα γι' αυτό. Ναι, σε αυτό συμφωνούμε. Το είπα. Ναι, αλλά στον ένα χρόνο το μόνο πρόβλημα είναι ότι δεν θα έρθει γιατί θα έχει χειρουργηθεί αλλού. Γιατί είστε τόσο σίγουρος? Καλά. Παρακαλώ. Μόνο λίγο. Άλλα 5 λεπτά λίγο να ακούσουμε, αλλά να το κλείνουμε σιγά σιγά. Ήθελα να κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου και να πω ότι έχω ασθενείς οι οποίοι έχουν χειρουργηθεί στην Αμερική σε μεγάλα κέντρα με λέιζερ προστατέκτομη. Έρχονται εδώ και μέχρι που να στρώσουν έχουν ένα περιναϊκό άλγος που πηγαίνει στους 6-7 μήνες και σε ορισμένους σε ένα χρόνο. Εμένα η εμπειρία μου ήταν στις αρχές, πριν 20 χρόνια, όταν είχαν κάνει τις πρώτες λέιζερ προστατέκτομη στη Lehi Clinic και στο Boston University, που ήταν τόσο μεγάλη η αντίδραση του προστατικού ιστού στο λέιζερ, που φεύγαν οι ασθενείς με κορτιζόνη και δεύτερον με υπερβικό καθετήρα. Αυτό, αν το εφαρμόζαμε σε αυτό το ταξιτζί που λέτε, δεν έπρεπε να παίρνει φάρμακα και να ταλαιπωρείται τουλάχιστον 6-7 μήνες μέχρι που να στρώσει? Δηλαδή, πιστεύω, όχι ότι δεν είναι, έχουν βελτιωθεί τα λέιζερ μέσα στα τελευταία 20 χρόνια. Αυτό είναι αναμφισβήτητο, είναι gold standard το green light. Το πρόβλημα είναι αυτό όμως που δεν αναφέρουν, ότι έχει πολύ μεγάλη αντίδραση και πιστεύω ότι είναι μη συμπτική φλεγμονή πάνω στον ιστό, στον υπολοιπόμενο προστατικό ιστό, και παίρνει πάρα πολύ καιρό να αποκατασταθεί αυτό. Εμείς καταρχάς στο debate που κάναμε δεν θέλαμε να επικεντρωθούμε στα λέιζερ και όπως βλέπετε μιλάγαμε κλασικά και για την κλασική διουρηθρική. Γιατί δεν θέλαμε να γίνει συζήτηση green light versus φαρμάκων. Δεν είναι σωστό αυτό. Μιλάμε για χειρουργική επέμβαση versus μακροχρόνιας χορήγησης φαρμάκων. Το σχόλιο που έχω να πω είναι ότι
ο άρρωστος με τα μεγαλύτερα, με τα περισσότερα συμπτώματα που είχε μετά πολλές, δεν είναι ο κοινός μας φίλος και γνωστός. Είναι ένας αυτούς, αλλά έχω και ορισμένους οι οποίοι ήταν από το Boston University. Υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Ναι. Έχουν γίνει μελέτες, δεν έχει υπάρξει απάντηση. Η μόνη απάντηση, αν ρωτήσετε αυτούς που έχουν μεγάλη εμπειρία, θα σας πούνε ότι μάλλον οφείλεται όχι στο λέιζερ, αλλά στην τεχνική που έγινε η επέμβαση, την απόσταση που έχει η ίνα του λέιζερ από την κάψα, αλλά νομίζω ότι μπαίνουμε σε ένα τεχνικό θέμα μιας χειρουργικής τεχνικής που ξεφεύγουμε λίγο το νόημα του Διμπέτα. Αλλά συμφωνώ μαζί σας, αυτό είναι ένα πρόβλημα και θα πρέπει αυτοί οι άρρωστοι, οι λίγοι, να παίρνουν φάρμακα. Ένα τελευταίο σχόλιο για να κλείσουμε, γιατί παρακαλώ, οι συνάδελφοι. Θα ήθελα να ρωτήσω πόσο εύκολα θα μπαίνουμε στη διαδικασία να χαρακτηρίσουμε αυτόν τον ασθενή, είτε αποφρακτικό, είτε ασθενή με υπερδαστήρια κύση, τη στιγμή που έχουμε κάνει μόνο μία μέτρηση, μόνο μία οροφλεομετρία, μόνο μία γενική ούρων, μόνο μία μέτρηση PSA. Δεν θα έπρεπε να επαναλάβουμε μία-δύο φορές τουλάχιστον αυτές τις εξετάσεις. Δηλαδή, μπορεί αυτή η γενική ούρων να είναι καθαρή, οι άλλες πέντε όμως να μην ήταν. Θα μπορούσε το υπόλοιπο τώρα να είναι 100, αλλά να είναι τουλάχιστον 100 ή το πολύ 100. Δεν έχω αντίρρηση αυτό που λέτε, αν και για να είμαι ειλικρινής, το να πει κανείς ότι θα κάνει, μόνο η επανάληψη της μέτρησης του PSA γίνεται όταν, καταρχάς η μέτρηση του PSA δεν θα συσχετιστεί νομίζω με την απόφραξη. Είναι μία άλλη παράμετρος. Εάν έχετε αμφιβολία για το αν είναι αντιπροσωπευτική αυτή η μέτρηση. Όχι. Βεβαίως, εννοώ, θα την ξαναμετρήσετε. Για την περαιτέρω διαχείριση θα ήθελα. Ήταν για πιο την περαιτέρω να διαχείριση, αν δεν είστε πεπισμένοι ότι οι εξετάσεις που έχετε κάνει, αν είναι αντικειμενικές ή όχι, σίγουρα έχουν γίνει μελέτες για όλες τις ουροδυναμικές μετρήσεις και λένε ότι αν κάνει κανείς δύο μετρήσεις, δύο ουροδυναμικές, δύο ροές, έχει καλύτερα αποτελέσματα. Αλλά εμείς αυτό που βασικά θέλαμε να συζητήσουμε σε αυτό το debate είναι απλώς να τονίσουμε ότι και η μακροχρόνια, λάθος η άμεση χειρουργική επέμβαση, συμφωνούμε, αλλά και λάθος η επιχρόνια φαρμακευτική αγωγή σε νέους ανθρώπους που έχουν πολλά συμπτώματα, διότι τους αναγκάζουμε να παίρνουν πολλά φάρμακα για πολλά χρόνια και τελικά μάλλον χειρουργούνται σε μεγαλύτερη ηλικία. Νομίζω να το λήξουμε εδώ. Και ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή. Α, ψηφοφορία, δύο λεπτά. Να ψηφίσουμε, αλλά εδώ θα πρέπει τότε για να είναι η ψηφοφορία αντικειμενική. Δεν θα ψηφίσουμε φάρμακα versus άμεσης χειρουργικής επέμβασης, διότι εκεί θα ψηφίσουμε κι εμείς δοκιμή πρώτα με φάρμακα. Θα ψηφίσουμε μεταξύ μακροχρόνιας φαρμακευτικής θεραπείας στην προσπάθεια με συνδυασμό 2, 3, 4 φαρμάκων να λύσουμε όλα τα συμπτώματα versus βραχυχρόνιας φαρμακευτικής αγωγής και πίεσης για χειρουργική επέμβαση. Πώς είναι υπέρ της μακροχρόνιας συνδυαστικής με 2, 3, 4 φάρμακα. Το άλλαξα τελείως, ζητώ συγγνώμη. Βάλτε το ερώτημα εσύ, Τάσο. Ναι. Πώς είναι υπέρ της μακροχρόνιας με 6-7 φάρμακα. Δεν νομίζω ότι έχει κάποια ιδιαίτερη σημασία να ψηφίσουμε. Αν έχω ένα λεπτό να πω μια σκέψη μου, παρακαλώ, είναι ότι αυτό συνέχεια που γελάμε για τα 6-7 φάρμακα, νομίζω οι καρδιολόγοι δεν γελάνε. Είμαστε χειρουργοί, αλλά το μέλλον της ουρολογίας είναι και στα φάρμακα. Και πρέπει να μάθουμε να δίνουμε περισσότερα των 2-3 φαρμάκων και να μην μας φοβίζει και να μάθουμε τις παρενέργειες και τις αλληλεπιδράσεις. Έτσι, αυτό είναι μια προσωπική μου άποψη που θα ήθελα να την πω δημόσια. Έτσι, να την έχουμε και αυτή υπόψη μας. Λοιπόν, θεωρώ ότι το πραγματικό ερώτημα θα πρέπει να μπει είναι εάν θα λέγατε στον ασθενή ότι μέσα στην πληροφόρηση και στην συνταγογράφηση των φαρμάκων πάρετε φάρμακα, θα προσπαθήσουμε να τα βολέψουμε, αλλά βλέπω ότι δεν είμαστε μακριά από το χειρουργείο. Έτσι. Αυτό. Έτσι είναι. Λοιπόν, πόσοι θα το έλεγαν, αλλά δεν είμαστε μακριά από το χειρουργείο και πρώτα και μετά ψηφίζετε πώς θα λέγατε, θα τα καταφέρουμε, θα πάμε με φαρμακευτική αγωγή και μη σας ανησυχείς. Συγγνώμη. Αυτή τη στιγμή δεν είναι... Μα αυτή τη στιγμή δεν λέμε τι λένε τα guidelines. Αυτή τη στιγμή λέμε ότι εμείς στο σχολείο της Πορτεριάς αποφασίζουμε αυτό. Είμαστε κράτος εν κράτη εδώ πέρα.
Άμα πάμε πίσω, μπορείτε να μας βάλετε τα guidelines. Εδώ είμαστε αυθαίρετοι. Λοιπόν, πόσοι θα έλεγαν, αλλά μακροχρόνια πάμε για χειρουργείο. Παρακαλώ. Ένα σχόλιο. Την απόφαση θα την πάρει ο ίδιος ο ασθενής όταν αυτός κρίνει. Εγώ νομίζω ότι αυτή θα αυτό είναι. Αυτό είναι δεδομένο. Μα έτσι θα γίνει. Αυτό δεν είναι δεδομένο. Δεν θα το πούμε εμείς. Αν πηγαίνει καλά με τα φάρμακα, θα πει το πάω. Αν αυτό δεν πηγαίνει είναι... καλά, θα πει αυτό είναι δεδομένο. Ο ασθενής πάντα το κάνει και λέω το παράδειγμα με τον Botox. Το Botox δεν είχε έγκριση και λέγαμε δεν έχει ακόμα γιατρική αισθητική και θα πάρει. Και στην Αμερική, πριν πάρει έγκριση και για την αισθητική και οτιδήποτε, έσπαγαν από τις αμπούλες οι κυρίες που έκαναν τσάι, έτσι, tea party, έσπαγαν για να το μοιράζονται και το έκανε μία στην άλλη μόνες τους. Ο κόσμος κάνει ό,τι θέλει. Και αυτό ήταν ένα σημαντικότερο κομμάτι της εταιρείας από τις πωλήσεις από το ίντερνετ. Και ποτέ δεν μπόρεσαν οι γιατροί να επιβάλλουν την άποψή τους ιστορικά. Και άμα θέλετε, βάζουμε στο επόμενο σχολείο μία να σας πω παραδείγματα. Λοιπόν, ο Αμερικάνικος στρατός για να προσελκύσει εθελοντές τους λέει ότι έχετε μία πλαστική δωρεάν. Έτσι τους λέει. Και πάνε και φουσκώνουν εδώ, μέχρι τη μεγεθυντική τυπέους. Λοιπόν. Δεν. Ο κόσμος επιβάλλει ό,τι θέλει. Δεν είμαστε κοινωνικοί μηχανικοί να επιβάλλουμε. Τελικά εκείνος θα έρθει να σου πει: δεν αντέχω άλλο, χειρουργήσε με γιατρέ. Αλλά το χειρουργείο θα το βάζει στη συζήτηση ότι έρχεται πόσοι. Μάλιστα. Τι ψηφίζεις, και πόσοι δεν θα το βάζατε, για να δούμε και τα αντίθετα χέρια. Λοιπόν, είναι λίγα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το θέμα ούτως ή άλλως είναι η παραγωγική συζήτηση, είναι ο προβληματισμός. Δεν είμαστε εδώ πέρα για να παίρνουμε αποφάσεις. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, οπότε νομίζω ότι ήταν ένα πάρα πολύ καλό debate. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους σας για τη συμμετοχή σας.